Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλωσορίζουμε όλο τον κόσμο της εκπομπής Αιώνια Πιστός του Alert TV για μία εκπομπή μετά από πολύ καιρό εδώ πέρα ζωντανά με τον φίλο μου τον Σάκη, με τον οποίο θα πάμε να συνδεθούμε. Ακούτε εν αγωνίως τα δακτυλικά του αποτυπώματα, κλακ κλακ κλακ, πάνω στον υπολογιστή. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τον Σάκη εκεί αντίπερα στην όχθη απέναντι από το γήπεδο του λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα Λάζαρε, καλησπέρα σε όλους τους φίλους τηλεθεατές. Κλακ κλακ, όπως το είπες σωστά. Πέμπτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, να πούμε καλή ποδοσφαιρική σεζόν, γιατί ναι, μεν ξεκίνησε τον Αύγουστο. Εντάξει, είχαμε και εμείς τις άδειές μας. Είναι η πρώτη εκπομπή για την καινούργια ποδοσφαιρική σεζόν, βέβαια. Οπότε καλή σεζόν σε όλο τον κόσμο. Ποδοσφαιρική σεζόν εννοώ. Και σήμερα είμαστε μαζί και καλησπέριζουμε όλους τους τηλεθεατές, τους φίλους τηλεθεατές του ΑΛΕΡ και την καλησπέρα μας βέβαια και σε όλα τα παιδιά εκεί που εργάζονται για να είναι στον αέρα αυτή εδώ η εκπομπή. Έχουν συμβεί πάρα πολλά βέβαια. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση του ΑΛΕΡ, η οποία διοικείται από σωστούς σοβαρούς ανθρώπους. Γι' αυτό και το κανάλι πάει μπροστά και θα πάει μπροστά και μπράβο του. Με τεράστιες μεγάλες επενδύσεις, για όσους δεν το ξέρουν, μπράβο στους ηθήνοντες του καναλιού. Καλή σταδιοδρομία σε όλο τον κόσμο. Σε λίγο ξεκινάνε και τα σχολεία σε λίγες μέρες. Από Δευτέρα. Ακριβώς, εύχομαι όλα τα παιδιά και γενικά μάλλον όλος ο κόσμος να μην ξαναζήσει, να μην ξανασυμβούν τα ίδια. Εμείς έχουμε μπει όντως σε ρυθμούς ντέρμπι, διότι αυτή τη βδομάδα έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο είναι με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω, θα είμαστε και εκεί με το Σάκη, θα πάμε στο γήπεδο, είναι εντός έδρας, στο Απόστολος Νικολαίδης. Φέτος, νομίζω, ασχέτως αν και οι αντίπαλοι κάνανε κάποιες μεταγράφες καλές, άλλοι περισσότεροι εντυπωσιασμού, άλλοι ουσίας. Νομίζω με προπονητή τον Γιωβάνοβιτς και αυτό το υλικό, νομίζω ότι φέτος, παιδιά, είναι η χρονιά μας. Φέτος είναι η χρονιά μας. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν τώρα, Σάκη, να μας πεις και εσύ δύο λόγια. Έχουμε καιρό να τα πούμε από κοντά, διότι μας χώριζαν πολλά χιλιόμετρα εκεί που έλειπες. Πολλά εσύ. Χιλιόμετρα. Θεωρητικά έπρεπε να ξεκουραστούμε, πρακτικά δεν ξέρω εσύ αν πέρασε καλά, αν ξεκουράστηκες, αλλά εντάξει, okay. Ας πούμε ότι κοιμηθήκαμε λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Μόνο αυτό, γιατί εγώ είχα πιάσει τα βουνά, πολύ βροχή φίλε, κακοκαιρία, αστραπές, χωρίς ίντερνετ πολλές μέρες, χωρίς τηλέφωνο, αλλά καλό είναι και αυτό, αποτοξίνωση από όλα. Φίλε, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, χωρίς social, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς τίποτα. Πραγματικά όχι οι τοξίνες μόνο, και εγώ δεν ξέρω τι αδειάζει το κεφάλι σου εντελώς, μπράβο σου. Επίσης είχαμε πάρα πολύ στριμωξίδι παντού. Και το καινούριο μαγαζί, όπως ξέρεις και εσύ, τρέχαμε και με τη ΦΕ, είχαμε πολλά τρεξίματα με τις κατασκευές εκεί, με τα μαγαζιά και αυτά. Λοιπόν, ήταν περίεργο καλοκαίρι. Περίεργο καλοκαίρι, πολύ περίεργο καλοκαίρι. Ακριβώς. Πάρα για όλα, πολύ για περίεργο πολλά καλοκαίρι. Αλλά να σου πω κάτι, νομίζω ότι θα είναι και περίεργος ο χειμώνας. Αρκετά πιο περίεργο. Τώρα θα αρχίσουν τα καλύτερα και τα reloading, τώρα να δεις. Λοιπόν, Σάκη, είσαι εδώ. Ο Σάκης, δεν ξέρω αν είναι εδώ, αλλά θα ψάξουμε να τον βρούμε. Σάκη, είσαι εδώ. Εδώ, λέγαμε για κακοκαιρία εδώ πριν είμαστε, και ναι. Εδώ είμαστε. Και τελικά και εδώ στα Αθήνα το ίντερνετ μερικές φορές. Τι, μην νομίζεις ότι είναι καλύτερα. Εκεί δεν είχαμε καθόλου. Τέλος πάντων, έχουμε όντως... Έχουμε αρκετά να πούμε και στη σημερινή εκπομπή. Είμαστε ήδη στην τρίτη, θα πάμε στην τέταρτη αγωνιστική. Και εγώ έλεγα όμως να ξεκινήσουμε, επειδή είναι οι μέρες Εθνικής Ελλάδος στο μπάσκετ, με τον μοναδικό, τον Γιάννη Αντιτοκούμπο, να κάνει τράβηση εκεί στην Ιταλία. Ουρές για ένα αυτόγραφο, για μια φωτογραφία.
Ένα καταπληκτικό παιδί που δεν στεναχωρεί κανέναν, ούτε το παίζει δίβα, ούτε έχει καβαλήσει καλά ούτε τίποτα. Εάν θέλεις και εσύ, να πάμε να δούμε κάποια highlight μέχρι τώρα, γιατί η Εθνική έχει το απόλυτο, μόνο με νίκη. Κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στον τρίτο όμιλο. Μαθηματικά πρώτη η Εθνική, οπότε περιμένει τον αντίπαλο για τους 16. Θα δούμε πάντως. Μάλλον 4-4 έχει κάνει την πρώτη φάση. Και σήμερα θα παίξει. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, θα δει εάν θα είναι η Γερμανία η αντίπαλος της Εθνικής μετά. Γιατί αν μπει στη φάση των 16, μετά είναι σιγά σιγά πιστεύω ότι έχει πολλές πιθανότητες η Εθνική μας να πάει για μετάλλιο. Είναι πάρα πολύ καλή η Εθνική Ελλάδος και με τον Γιάννη και με τον Καλάθι, με όλα αυτά τα παιδιά. Και μακάρι να πάει μέχρι το τέρμα φέτος η Εθνική. Ήδη οι Έλληνες, όλοι μας δηλαδή, είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Α, δούμε. Μακάρι. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε βέβαια και στη συνέχεια. Λοιπόν, για να διασυγκροθούν, για να πάει να παίξει με τη Γερμανία που είπα πριν η Ελλάδα στα πρωινή τελικά της διοργάνωσης. Θα πρέπει και η Ελλάδα και η Γερμανία να περάσουν το πρώτο εμπόδιο που θα αντιμετωπίσουν στη φάση των 16. Η εθνική μας θα παίξει μία της Τσεχίας, Φιλανδίας ή Πολωνίας. Την ώρα που η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο που άφησε εκτός τη Γεωργία. Λοιπόν, οπότε εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Εάν είσαι έτοιμος και θέλεις και εσύ, πάμε να δούμε. Πάμε για Γιάννη Αντετοκούμπο. Γιάννη Αντετοκούμπο από το κανάλι της FIBA είναι το βιντεάκι που το έχουν ετοιμάσει με πολλά highlight, με πολύ όμορφες στιγμές. Έτσι να θυμηθούμε τι είδαμε μέχρι τώρα, δηλαδή να απολαύσουμε. Γιατί πραγματικά είναι απόλαυση αυτός ο παίκτης σε αυτό το τουρνουά. Πάμε να πάμε. Λοιπόν. Αυτό, Σάκη μου, ήταν ο Γιάννης, ο δικός μας Γιάννης, ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Και καλό θα ήταν πολλοίς κόσμος, γιατί είδα ότι διαμαρτυρήθηκαν ορισμένοι ότι η Εθνική Ελλάδος δεν είναι Εθνική Ελλάδος, γιατί δεν είναι Έλληνες. Άντε τώρα δεν ξέρω πώς να απαντήσεις σε αυτόν τον άνθρωπο που μίλησε έτσι. Για τον παίκτη του Ολυμπιακού και για τον Αντετοκούμπο λένε. Ναι, τέλος πάντων. Λογικά, αλλά... Το παιδί αυτό γεννήθηκε εδώ, μεγάλωσε εδώ, έτσι εδώ. Και τιμάει και την πατρίδα μας που άλλοι και άλλα Ελληνόπουλα, ίσως λίγο ψωρισμένα, δεν την έχουν τιμήσει ποτέ. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο να πω πως ο Αντετοκούμπο πέτυχε 41 πόντους στο προηγούμενο παιχνίδι της Εθνικής με την Ουκρανία και έκανε νέο ρεκόρ καριέρας με την φανέλα της Εθνικής και να πούμε πως η αγαπημένη μας ομάδα λοιπόν κλείνει τις υποχρεώσεις της σήμερα, Πέμπτη, με το παιχνίδι που έγινε στις 6, δεν έχω καν λόγω της προετοιμασίας της εκπομπής δεν το έχω δει το παιχνίδι, οπότε γι' αυτό θα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Με την Εσθονία έπαιξε η Εθνική μας, σε επόμενη εκπομπή. Και κλείνοντας να πω πως θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα την ομάδα που θα τερματίσει τέταρτη θέση από τον τέταρτο όμιλο. Και έτσι κλείνουμε μετά της Εθνικής. Και πάμε να ξεκινήσουμε τα δικά μας στο ποδόσφαιρο. Με το τι έγινε, να σας πω, την τρίτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με το Λεβαδιακό. Είχαμε τη νίκη με 1-0. Όχι τόσο καλός ο Παναθηναϊκός και θα πούμε περισσότερο για αυτό το παιχνίδι. Να θυμίσω μόνο ότι στην τρίτη αγωνιστική είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Λαμία Αστέρας Τρίπολης 0-0. Ολυμπιακός Ιωνικός 3-1. Παναθηναϊκός Λεβαδιακός 1-0 το Σάββατο. Την Κυριακή που μας πέρασε, Ατρόμητος Πανετολικός 1-1. Βόλος Όφη 0-1. Η έκπληξη, μπορώ να πω, τη αγωνιστική. Η ΑΕΚ κέρδισε 2-0 τα Γιάννενα και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με χαμένο πέναλτι μάλιστα και για τον Άρη. Κακή εκτέλεση ήταν το πέναλτι και πολύ καλός θεματοφύλακας του καινούριου του ΠΑΟΚ, 0-0. Αυτή ήταν η τρίτη αγωνιστική και να περάσουμε στην τέταρτη που γίνεται Σαββατοκυριακό Δευτέρα. Ξεκινάμε το Σάββατο μεθαύριο στις 10 Σεπτεμβρίου με το παιχνίδι Όφη Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική. Στις 6.30 είναι το παιχνίδι αυτό. Πας Γιάννενα Λεβαδιακός στις 7 και 4.
και Ιωνικός Ατρόμητος στις 9.30. Την Κυριακή ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στις 6.30, ο Αστέρας Τρίπολης τον Άρη στις 9.30 και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο ντέρμπι της αγωνιστικής και κλείνει η τέταρτη αγωνιστική τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου, με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Λαμία, το οποίο είναι προγραμματισμένο στις 7 η ώρα. Και δύο λόγια και για την βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα, Λάζαρε, που έχει το απόλυτο προς το παρόν. 3-3, 9 βαθμούς στην πρώτη θέση. Δεύτερος Ολυμπιακός με 7, όσους και ο ΠΑΟΚ είναι στην τρίτη θέση. 6 βαθμούς έχει η ομάδα της ΑΕΚ. 4 βαθμούς ακολουθεί στην πέμπτη θέση ο Πανατολικός. Όσους έχει και ο Ατρόμητος που είναι στην έκτη θέση και ο Άρης που είναι στην έβδομη, αλλά και ο Βόλος που είναι στην 8η με 4 βαθμούς. 1η θέση 3 βαθμούς ο Αστέρας Τρίπολης. 10η θέση επίσης 3 βαθμούς ο Όφη. 11η θέση με 2 βαθμούς η Λαμία. 12η θέση ο Ιωνικός. 13ος ο Λεβαδιακός και τελευταίος η ομάδα των Ιωαννίνων Παζιάννα με 1 βαθμό. Αυτή είναι και η βαθμολογία. Εύχομαι ο Παναθηναϊκός να κρατήσει το απόλυτο και σε αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ που ακολουθεί. Είναι το crash test, θα έλεγα. Είναι το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, το πρώτο δύσκολο παιχνίδι. Αυτό. Και θα πούμε περισσότερα και στην πορεία και πώς προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός, γιατί είχε και πολλές ελλείψεις ο Παναθηναϊκός, Λάζαρε, στο παιχνίδι με τη Λιβαδιά. Δεν ξέρω αν θες να δούμε πρώτα το τι έγινε στη Λιβαδιά και να πούμε 5 κουβέντες για αυτό το παιχνίδι. Πάμε να ξεκινάμε από τον αγώνα, το τελευταίο αγώνα, με μια αξιόμαχο αντίπαλο Σάκη, την ομάδα της Λιβαδιάς. Εντάξει, ναι μεν κρατάμε τους βαθμούς που λένε και οι ξύλινοι όλοι και προχωράμε, έτσι είναι. Νομίζω ότι επειδή ο Παναθηναϊκός έχει μια κακή ιστορία τα 10 τελευταία χρόνια και χάνει τα πρωταθλήματα από βαθμολογίες που του έχουν στερήσει μικρές ομάδες, που συλλάρισε, η Ξάνθη κλπ. Και ακόμα και τώρα, έτσι, θα έπρεπε να καταλάβει κάποιος και να συγκρίνει ότι σας έχουμε βγάλει και σας έχουμε δώσει τόσα πράγματα στην δημοσιότητα που πραγματικά ο Σάκης, καταρχήν, έχει κάνει τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο 2-3 ρεκόρ πρώτης νέας είδησης και για μεταγραφές και για αυτούς οι οποίοι μπορεί να φύγουν και για άλλα θέματα της ομάδας. Και μετά από 5-10 λεπτά το βλέπουν και στο διαδίκτυο. Πάντως δεν ξέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ τις πηγές σου γιατί είσαι ο πρώτος. Άρα θα πρέπει να έχεις κάπου βαθιά μέσα, να έχεις ριζώσει και να μαθαίνεις τέτοια πράγματα που μας έχεις πει, τουλάχιστον στις δύο τελευταίες εκπομπές. Ακριβώς, επειδή είμαι από χωριό, ξέρω από πηγές, κατάλαβες. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάντως να ξέρεις ότι αυτό που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, που πάμε στο βίντεο, το είπες πολύ σωστά, το ξεκίνησες πολύ σωστά και θα το τελειώσω εγώ και θα πω ότι τα προηγούμενα χρόνια, πέρυσι, πρόπερσι, αν θυμάσαι, ο κάθε επικραμμένος, χωρίς να θέλω μειώσω τις ομάδες, ενώ πιο μικρές ομάδες σε κόσμο, σε ιστορία και σε ποιότητα, ερχόταν στη Λεωφόρο και εκτός έδρας, ειδικά που ήταν η πληγή του Παναθηναϊκού πέρυσι, και λέγανε ότι θα πάρουν αποτέλεσμα και παίρνανε πάρα πολλές ομάδες. Και έτσι ο Παναθηναϊκός έμενε πίσω. Φέτος, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν το είδαμε αυτό. Ήταν ένα καμπανάκι το προηγούμενο παιχνίδι. Και πιστεύω να διορθωθούν όλα όσα τα κακό κείμενα που έγιναν σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ήταν καθόλου καλά ο Παναθηναϊκός, καθόλου καλός. Ξέρεις ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού με το Λεβαδιακό? Όχι, ο Σάρλια, ο κόσμος. Ο κόσμος, ο 12ος, ο οποίος γέμισε. Πάντως που... Όχι, ο οποίος γέμισε τη Λεωφόρο, δεν χάρηκε θέαμα και σε αυτό το παιχνίδι, βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Και πιστεύω ότι στην προετοιμασία που κάνει ο Γιωβάνοβιτς για το παιχνίδι της Κυριακής, πιστεύω να διορθωθούν τα κακό σχήματα. Ελπίζω πίσω να υπάρχουν και άλλες λύσεις εκτός του Σάρλια, ο οποίος πάρα πολλές γκέλες, πάρα πολλές γκέλες, τέλος πάντων. Όπως και με τη Σλάβια. Απλά όπως και με τη Σλάβια. Μπράβο, να πούμε ότι είναι έτοιμος ο Μάγνουσον, ο οποίος και στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά δεν είχε πολλές προπονήσεις, οπότε θα τον δούμε βασικό, θα δούμε για το Σέγκεφελ τώρα. Ο Πούγκουρας πήγε πάρα πολύ καλά, οπότε σίγουρα δεν θα είναι ενδεκαδάτος ο Σάρμπια, κατά πάντα πιθανότητα.
Πάμε στη λεωφόρα να δούμε τι έγινε. Λοιπόν, ναι, άμα είσαι έτοιμος και εσύ, Σάκη, πάμε λίγο. Ετοιμότατος, φύγαμε. Πώς, πάμε λίγο μέχρι τη λεωφόρο. Να δούμε και σε 3-4 λεπτά και ξανά πίσω. Πόροι για τις περισσότερες εκτελέσεις. Είναι ο δημιουργός, είναι αυτός ο οποίος δίνει ασίστ στον Παναθηναϊκό. Εκτελεί ο Βέρμπιν στην κεφαλιά. Σκοράρει μετά από 3 λεπτά βασικός. Από την οξυδέρκεια του Αϊτόρ που είδε ότι δεν υπήρχε κανείς παίκτης του Λεβαδιακού πάνω του. Για να μην του επιτρέψει γρήγορη εκτέλεση, ανοργάνωτη άμυνα, άψογη η δημιουργία και ο Βέρμπιτς πετυχαίνει, βγάζει πολύ από το άγχος. Δείτε εδώ, καμία αμυντική ισορροπία, η κίνηση γρήγορη του Βέρμπιτς, πάνω από τα χέρια του Μάρκοβιτς η μπάλα, το 1-0 για τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι, από μία στημένη μπάλα. Στέλνει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά τρομερή, επέμβαση από τον Μπρινιόλι στην κεφαλιά από τον Βινίσιους, τον πανύψηλο Βραζιλιάνο σέντερ μπακ. Η μπάλα με δύναμη στη γωνία του Μπρινιόλι πετάχτηκε με πολύ εντυπωσιακό ρεφλέξ. Ο Ιταλός κίπερ βρήκε την μπάλα και την έστειλε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παναθηναϊκού σε κόρνερ, το δεύτερο για τους φιλοξενούμενους. Εδώ είναι η πρώτη... Μαζευτεί 4-5 ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στο δεύτερο δοκάρι. Λέσιο Αϊτόρ, καλή είναι η εκτέλεση, δεν βρήκε την μπάλα ο Σποράρ. Εμπορήσεις, γι' αυτό και τα έχουν την αυτοπεποίθηση να τα δοκιμάσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Συμφωνώ μαζί σου. Πλεονέκτημα ο διαιτητής, γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Παλάσιο στην περιοχή από τα δεξιά, θέλει να σπάσει και πάλι στον Αϊτόρ. Είναι με το κακό του πόδι το δεξί, χωρίς ισορροπία. Αϊτόρ στο ματς. Εδώ ο διαιτητής εκτιμά σωστά τη φάση, αφήνει πλεονέκτημα γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Στο κατάλληλο timing και οι δύο πάσες, η πίεση κιόλας. Μπουγκουράς. Στον Σάρλια, πάμε και στον Δημήτρη Ξαλή. Δημήτρη. Ειδική οδηγία στον Χάμον να ανοίγει το παιχνίδι στα πλάγια όταν κάνει build-up ο Λεβαδιακός. Βάλε από τα δεξιά ο Παλάσιος με τον Βίχο απέναντί του. Σέντρα του για τον Τζέριν, για τον Παναθηναϊκό. Πάντως φαίνεται να γέρνει. Όλες οι επιθέσεις από τη δεξιά πλευρά. Ναι, αλήθεια είναι. Κι Σπύρος Λιβαθινός, Νίκος Καρούλιας, Κώστας Μαυρίδης, τέσσερις δόξες του παρελθόντος του Παναθηναϊκού παραλαμβάνουν την επαιτειακή φανέλα των πράσινων. Αυτή η αποστόλη πάνω που έχει δημιουργηθεί και πάνω αναγράφονται τα ονόματα μεγάλων παιχτών του παρελθόντος του Παναθηναϊκού. Ναι, εγώ απλά θα συμπληρώσω ότι μιλάμε ηλικιακά από τα 56 έως τα 69 χρόνια με ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει ιστορία με τη φανέλα, με περισσότερες συνολικά από 1500 εμφανίσεις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι όλα τα λεφτά είναι η συγκίνηση στα πρόσωπα των τεσσάρων αυτών ανθρώπων. Κορτάρει λίγο πριν προσγειωθεί στο πόδι του. Σκμάρκα. Κουρμπέλησα τον παρεμπόδισο Μουτίνιο για τον Σκμάρκα. Ο Βρακά στο σούτ με το αριστερό. Δεύτερη τελική με τον ίδιο παίχτη. Ζητά από τους παίχτες του να ανεβάσουν το ρυθμό τους. Ναι, Αποστολή. Αυτό που ζητά και το ζητά από να πηγαίνουν πολύ πιο δυνατά στις φάσεις. Μάλιστα. Κοντά την μπάλα, θα ψάξει τον Παλάσιος. Είναι δυνατή η πάσα, αλλά ο Παλάσιος είναι πάρα πολύ γρήγορος. Κρατά την μπάλα ο Παλάσιος. Κάνει μια τρίπλα. Έρχεται ο Σπόρα να κάνει το σπριντ. Πάλι Παλάσιος. Στο αριστερό θέλει να φέρει την μπάλα. Κρατά ο Παλάσιος. Πέφτει. Τίποτα λέει ο Τσαγκαράκη. Συνεχίζεται το ματς. Του Τσαγκαράκη στον Παλάσιος. Για αυτό εδώ, για αυτή εδώ την κίνηση θεωρεί προφανώς ότι break από τον διαιτητή της αναμέτρησης, από τον Πέτρο Τσαγκαράκη. Στέλνει τους ποδοσφαιριστές για να δροσιστούν βλέποντας την τελευταία φάση με τον Παλάσιος. Από την ώρα που ήρθε στο παιχνίδι ο Ρούμπεν, καταλαβαίνει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει. Το Παλάσιος να φεύγει, ο Σπόραρ κάνει κίνηση, δεν πέρασε την μπάλα, κόπηκε από το Μεχία. Πάλι Παλάσιος, ζητάει ο Τσέριν, παίρνει στην περιοχή ο Τσέριν, κρατά, τα κουνάκι για τον Παλάσιος, Σπόραρ εκτελεί το τάκλιν.
Η μπάλα κοντράρει πάνω στο βήχο. Πάλι γρήγορα στην επίθεση ο Παναθηναϊκός μετά από στημένη μπάλα. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Η κεφαλιά του Σάρλια πάνω από την εστία. Κλασική ευκαιρία εδώ από στημένη μπάλα. Δείτε και από εδώ την κεφαλιά του. Να ακούτε το χειροκρότημα, έχει σηκωθεί και ο Μάγνουσον για να πάει να ζεσταθεί. Κάνει ζέσταμα. Γιατί ζεσταίνεται σίγουρα από την ζέστη που έχει στη Λεωφόρο. Παλάσιος Κουρμπέλης. Πάλι στον Παλάσιο στην περιοχή. Ο Παλάσιος μπλασάρει από την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Όποια ευκαιρία έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, έχει μέσα τον Παλάσιος. Εδώ παίρνει πολύ ωραία την μπάλα από τον Κουρμπέλη. Δύσκολη γωνία, βγαίνει και ο Μαρκ. Όπως αυτός θέλει στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ταουσιάνης τις τρεις υπόλοιπες αλλαγές του. Περέθ. Παλάσιος. Από τα δεξιά η σέντρα για το Σπόραρ, η εκτέλεση του Σπόραρ. Το τάκλιν αποτελεσματικό από τον Βινίσιους. Έφυγαν και οι δύο μαζί και κατάφερε ο Βινίσιους να προστατεύσει την εστία του. Ο Πέρεθ, αν και είδε δύο παίχτες του Λεβαδιακού μπροστά του, είχε τον τρόπο να ελέγξει την μπάλα και ο Κουρμπέλης να ελευθερώσει για τον Αϊτόρ με πάρα πολύ χώρο, αφού λείπει από εκεί ο δεξιός μπακ ο Κωνσταντινίδης. Ο Βουτσάς όμως ήρθε να καλύψει. Ο Τσέριν για το Σπόραρ, η εκτέλεση του Σπόραρ με τον Μάρκοβιτς. Αυτή είναι η κλασική ευτελευταίο σφύριγμα του Τσαγκαράκη. Είναι και η τελευταία επαφή του Σπόραρ με την μπάλα. Πολύ θα ήθελε να έφευγε από το μάτς με το τρίτο του φετινό γκολ. Λοιπόν, αυτό ήταν το παιχνίδι. Είναι λίγο δύσκολο να βρεις αυτά τα πλάνα, τα βρήκαμε στο διαδίκτυο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν το παιχνίδι που, όπως είπε και ο Σάκης, ήταν λίγο για γερά νεύρα. Δεν ξέρω πώς το είδες. Λέω άστο να φύγει και αυτό, αφού πήραμε και εμείς, όπως λένε και όλοι οι υπόλοιποι, τους τρεις βαθμούς, άστο, προχωράμε μπροστά. Το θέμα είναι όταν δεν είναι καλά η ομάδα, φίλε, τουλάχιστον αυτό έδειξε σε αυτό το παιχνίδι φέτος, που τα προηγούμενα χρόνια δεν το είχε. Έστω και έτσι να μπορείς να πάρεις τους τρεις βαθμούς. Γιατί πέρυσι, όταν δεν ήταν τόσο καλά η ομάδα, έχανε τους βαθμούς. Φέτος δεν το έκανε αυτό, τουλάχιστον την πρώτη κακή εμφάνιση. Μια εμφάνιση που πρέπει να την έχει ο Παναθηναϊκός ως παράδειγμα προς αποφυγή. Γιατί μπήκε αρκετά δυνατά στο πρώτο ημίχρονο, σκόραρε, άνοιξε λογαριασμό ο Βέρμπιτς, ο οποίος ξεκίνησε βασικός. Είχε ένα θέμα, ένα μικρό πρόβλημα ο Πέρεθ και δεν ξεκίνησε και ο Αντιπέρεθ. Φάνηκε μάλλον η απουσία του Πέρεθ στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσέριν έκανε αυτό το ρόλο που δεν είναι. Δεν μπορεί να το κάνει όπως ο Πέρεθ, γιατί είναι το μυαλό του Παναθηναϊκού. Ο Βέρμπιτς λοιπόν σκόραρε για πρώτη φορά ύστερα από κόρνερ του Αϊτόρ. Φαινόταν ότι θα είχε σχετικά σκόραρε νωρίς, εύκολο απόγευμα ο Παναθηναϊκός, αλλά αυτό δεν έγινε. Φαινόταν θα ερχόταν σίγουρα δεύτερο γκολ, αυτό ποτέ δεν έγινε. Διότι στην τελική πάσα οι παίκτες του Παναθηναϊκού είτε δεν ήταν προσεκτικοί ή έκαναν λάθος πάσες. Και έτσι δεν κατάφεραν να βρουν δίκτυα για δεύτερη φορά. Ο Αϊτόρ ξεκίνησε και είχε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Σπόραλ. Είχε δύο καλές ευκαιρίες, μία στο 8 και μία στο 33 μέσα από την περιοχή. Δεν τη σημάδεψε σωστά και στις δύο περιπτώσεις συνεργάστηκε με τον Παλάσιος. Έχουν μια πολύ καλή συνεργασία και αυτή θα είναι και πάλι βασική στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καθόλου με την ίδια ένταση όπως μπήκε στο πρώτο. Και σε αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε καν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Τουλάχιστον αυτό το έχει ο Παναθηναϊκός, ειδικά στη Λεωφόρο. Αυτό το παιχνίδι δεν το είχε. Μεγάλο πρόβλημα στα χαφ, όπως είπα, όπου ο Τσέριν έτρεξε, ήταν καλός, αλλά δεν ήταν η θέση του, δεν μπορούσε να καλύψει το κενό του Πέρεθ. Δεν βοήθησαν πολύ και ο Αϊτόρ, που ήταν πίσω από τον επιθετικό, αλλά και ο Κουρμπέλης, που ήταν και αυτοί στα χαφ. Ήρθε όμως ο Ρούμπεν από τον πάγκο στο 61, πήρε τη θέση του Βέρμπιτς, γιατί και αυτός δεν είναι ακόμη έτοιμος να βγάλει 90 λεπτό. Και επειδή είχε χάσει και προπονήσεις βέβαια και είχε ο Βέρτους, για τον Βέρτους μιλάω, είχε και ένα μικρό τραυματισμό αλλά και COVID, ισορροπήθηκε λίγο η κατάσταση και
πέρναγε η ώρα και σιγά σιγά φαινόταν τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να βρει ένα δεύτερο γκολ, το οποίο δεν ήρθε, ούτε σε ευκαιρία του Παλάσιου στο 67 και στο 79, αλλά ούτε και σε μια κεφαλιά του Σάρλε στο 72, αλλά ούτε και στην πρώτη φάση που πήρε σωστά την μπάλα ο Σκόραρ στο 89, δεν κατάφερε με ένα ωραίο πλασέ να σκοράρει, γιατί ο Μάρκοβιτς το έβγαλε. Λοιπόν, τώρα που είχε πέρα ο Λιβαδιακός, προσπάθησε να πετύχει ένα γκολ στο 26, μια πολύ καλή κεφαλιά του Βινίσιους, αλλά εξ επαφής την έβγαλε ο Μπρινιόλι. Αλλά από εκεί πέρα δεν έκανε άλλη φάση ο Λεβαδιακός. Ο Βρακάς στο 64 είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα, γιατί γινόταν πάρα πολλά σκληρά μαρκαρίσματα. Έπρεπε να είναι με 10 παίκτες νωρίτερα ο Λεβαδιακός. Είδε τη δεύτερη κίτρινη σε ένα μαρκάρισμα επί του Γκάνεα. Και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός κρατάει μόνο την νίκη από αυτό το παιχνίδι, που τον κρατάει στην κορυφή, έχει κάνει το απόλυτο 3-3, αλλά όπως είπα και στην αρχή, με τέτοιες εμφανίσεις σίγουρα κάποια στιγμή θα στραβώσει. Λοιπόν, καμπανάκι αυτό το παιχνίδι να πω για το παιχνίδι που ακολουθεί με την ΑΕΚ αλλά και με τον ΠΑΣ, δύο δύσκολα παιχνίδια. Φάνηκε η απουσία του Χουανκάρ, δεν ήταν τόσο καλός ο Γκάνεα. Ο Χουανκάρ παίρνει την πλευρά, σεντράρι, βοηθάει πάρα πολύ και στο επιθετικό κομμάτι του Παναθηναϊκού. Είχαμε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα και ίσως αυτό να αποσυντώνει λίγο τους παίκτες στους αυτοματισμούς, αυτά που δουλεύουν στην προπόνηση. Είχε πρόβλημα δηλαδή μεσοεπιθετικά ο Παναθηναϊκός. Η παρουσία του Μπερνάρ σίγουρα θα βοηθήσει την ομάδα μεσοεπιθετικά. Και φυσικά είναι απαραίτητο να έρθει ένας παίκτης στη θέση 8. Έχει αργήσει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός Λάζαρε, το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές και πριν τις διακοπές μας το λέγαμε. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι ένας πολύ καλός παίκτης και θα έρθει για βασικός. Αυτός, αν όντως είναι καλός παίκτης που θα έρθει, θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό να δημιουργεί τουλάχιστον ένας δημιουργικός παίκτης και άλλος ένας ίσως στα χαφ που θα είναι η εναλλακτική λύση του Μπερνάρ. Κάπως έτσι κύλησε το απόγευμα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας Λάζαρε. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε σε... Κοίταξε, ναι, σωστά. Άσε να τα πούμε καλύτερα στο δεύτερο μέρος, γιατί ήδη έχουμε περάσει 3-4 λεπτά. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε λίγο να δούμε τους χορηγούς, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, μεταξύ των οποίων και τα ΕΛΕΦ, που το σλόγγαν είναι στα ΕΛΕΦ, αυτός που χάνει, κερδίζει. Πόπο, τι είπες τώρα. Το κατάλαβες, έτσι. Τι είπε, αυτός που χάνει, κερδίζει. Τα κοιλά, λέω εγώ. Κερδίζει. Που να το συλλάβουν, ναι. Δε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τους χορηγούς και ξανά εδώ κοντά.
λίγο να είμαστε πίσω μετά από τις διαφημίσεις, μάλλον μετά από τους χορηγούς, δεν είναι διαφημίσεις, οι οποίοι στηρίζουν την εκπομπή τώρα χρόνια. Λοιπόν, τι λέγαμε, Σάκη, είχαμε μείνει. Να σε ρωτήσω για τον αγώνα με το Λεβεδιακό, λέγαμε και να το κλείσουμε και να προχωρήσουμε. Απλά να σε ρωτήσω, εσύ φέτος αποθέρμανση τι θα κάνεις? Εγώ έχω τη λύση πάντως. Αποθέρμανση δεν ξέρω, επειδή τώρα θα έκλεισε. Μην το ανοίξουμε, να το κουβεντιάσουμε. Τον αγωγό του αερίου η Ρωσία και υπάρχει θέμα ενέργειας και στην Ευρώπη. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις. Για πες, Σάκη, τι λύση βρήκες? Επειδή δεν μας ακούει κανείς, για σένα μόνο, σου λέω, κάθε τέσσερις ώρες, μια κουταλιά Βούκοβο. Καλύτερη λύση. Καλά, δεν έχεις άδικο. Άρχισες τα ωραία τα ανέκδοτα σου. Λείψαμε πολύ από τον κόσμο, ρε. Λοιπόν, να πω πως παίκτης του Λεβαδιακού, μια και ήμασταν στο παιχνίδι με τη Λιβαδιά, θα είναι για τον επόμενο χρόνο ο Ζώνας Τωρό, ο οποίος πάει με τη μορφή δανεισμού στην Βιωτία, στη Λιβαδιά, ο Βραζιλιάνος μέσος επιθετικός, και ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την παραχώρησή του για τον επόμενο χρόνο. Και μετά, βλέποντας και κάνοντας με αυτόν τον παίκτη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι εσύ για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, για να το κλείσουμε αυτό και να πούμε και τα τελευταία νέα. Όχι, αδιάφορο. Θα καλύτερα κρατάμε τους τρεις βαθμούς και προχωράμε, γιατί δεν... Ακριβώς, σωστά. Τα είπα και εγώ, εντάξει. Σωστό. Αυτό εγώ, το μόνο που θέλω να πω είναι, ρε φίλε, επειδή παρακολούθησα, εντάξει, αυτά τα πρώτα τρία παιχνίδια, τα δύο από κοντά, το θέμα είναι το εξής. Ο Σάρλια θέλει αυτό το παιδί, θέλει λίγο, δεν ξέρω γιατί. Και ιδίως ο Γιωβάνοβιτς επιμένει σε αυτό τον αμυντικό. Αλλά έχει θέμα όμως. Έχει θέμα. Όποιος ξέρει μπάλα. Γιατί δεν υπάρχει και άλλο. Και δει τα παιχνίδια, θα καταλάβει ότι έχουμε τεράστια τρύπα πίσω στην άμυνα. Τεράστια τρύπα. Ναι, γιατί έλειπαν τα δύο βασικά στου σέντερ μπακ. Εντάξει, θα μου πει τι να έκανε. Και ο Μάγκλουσον. Ποιον άλλο. Να γυρίσει πίσω. Το σιδερά θα μπορούσε. Να δεν ξέρω τι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι εντάξει τώρα με Σάρλια. Έτσι, ο οποίος θεωρώ ότι είναι πιο αργός και από το. Και από τη σκιά του που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Λουκι Λουκ. Θα πρέπει να αναζητήσουν, γιατί βλέπω τώρα ότι τι γίνεται εδώ πέρα, μου στέλνουν μηνύματα, τι γίνεται, πέφτει μου πολλά φράγκα. Χαμός γίνεται. Τι γίνεται, με ρωτάει όλος ο κόσμος. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Κάποια στιγμή αλλάζουν και τα μυαλά, αλλάζουν και οι καταστάσεις, από πάνω βρίσκεσαι κάτω, από κάτω πάνω. Έτσι είναι η ζωή, γυρίζει. Τώρα προφανώς είναι η χρονιά μας φέτος. Θα μου πεις τώρα ο πρόεδρος θα ρίξε τα λεφτά αυτά. Τώρα αυτή τη στιγμή ο διαχειριστής στο τιμόνι και ο πρόεδρος είναι αυτός που ξέρετε όλοι. Αυτός έριξε τα λεφτά. Τώρα αν του τα δώσανε, πάντως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν έγινε. Δεν πήρε από πουθενά άλλου λεφτά η επιδότηση, η χορηγίες ή οτιδήποτε. Γιατί γελάς από πουθενά άλλου λεφτά. Με αυτό που λες. Λοιπόν, πάντως έχει ρίξει λεφτά ο πρόεδρος φέτος. Αυτό σου λέω, έχει χώσει λεφτά. Έχει χώσει λεφτά. Δηλαδή, αυτά τα συνήθιζαν άλλοι πρόεδροι παλιά, ή Γιανακόπουλοι, τα δύο αδέρφια. Χαμός γίνεται. Ρίχνει λεφτά ο πρόεδρος. Ρίχνει λεφτά. Και υπάρχει ένα κακό και ένα καλό. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον έρχονται παίκτες που βλέπεις ότι μπορούν να αλλάξουν το στάτους του Παναθηναϊκού, το επίπεδο του Παναθηναϊκού, ποιοτικοί παίκτες. Και το κακό είναι ότι απλά αργούν. Βέβαια, η δικαιολογία υπάρχει, γιατί ο πολύ καλός παίκτης ή ο καλός παίκτης, τελευταία επιλογή ή από τις τελευταίες θα είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Και γι' αυτό υπάρχει και ο Γιωβάνοβιτς που ξέρουμε ότι πρέπει να το περάσει, να περάσει τον παίκτη, να τον σκανάρει από όλες τις απόψεις. Και μας είχε προειδεάσει στην αρχή, στη λήξη του πρωταθλήματος πέρυσι, ότι και φέτος λέει θα σας βγάλω την ψυχή με τις μεταγραφές. Εάν είχαν γίνει τουλάχιστον μία-δύο κινήσεις από τη στιγμή που φύγαν αρκετοί παίκτες, όπως ο Μαουρίσιο, ο Γιαφάνης και όλοι αυτοί, ίσως μπορούσαμε, καλά βρήκαμε και μια διατησία για την Ευρώπη, άστα. Ίσως να ήταν να μπορούσε ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει και στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, τουλάχιστον η ομάδα που χτίζεται δεν χτίζεται ούτε με δανεικούς, ούτε με παίκτες που του χρόνου πάλι θα φύγουν. Αυτό είναι το καλό και το κέρδος. Ο Μπερνάρ τι σου λέει? Ο Μπερνάρ που θα πάμε να δούμε ένα ωραίο βιντεάκι. Περιμένουμε πώς και πώς να το δούμε. Να το σχολιάσουμε μετά το βιντεάκι. Πάμε να το δούμε. Ωραία. Πάμε να δούμε έτσι το καλωσόρισμα και τις εκπομπές, βέβαια το καλωσόρισμα του Παναθηναϊκού με ένα πολύ ωραίο βίντεο. Τριζεράκι, πολύ ωραίο. Λοιπόν, ναι, με φόντο τον Παρθενώνα, έτσι. Πώς τα λέτε αυτά στα social,
Όχι live, ούτε πώς τα λέτε, boomerang. Όχι ακριβώς, κάπως έτσι. Μη σου γυρίσει boomerang. Λοιπόν, για πάμε να δούμε εδώ ένα ωραίο τιζεράκι. Μάλιστα, αυτό ήταν. Τον καλωσορίζουμε και το συγκεκριμένο παίκτη. Βέβαια, εγώ θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μου. Καλή δύναμη, κουράγιο και βέβαια αγωνιστικούς χαιρετισμούς και ίσως να μην είναι μόνιμο το bye-bye, το γεια σου στον Αλεξανδρόπουλο. Ένα νέο ταλαντούχο παιδί που θα ήθελα να φωνάξω σε πολλά παιδιά συναδέλφους του να δούνε και να γυρίσουν να δούνε πώς ανταμείβονται αυτά τα ταλέντα όταν αφήνουν το χρόνο, όπως το Τενεσί που κυλάει πολύ αργά που έχετε δει στο Ουίσκι, όταν αφήνουν το χρόνο και οριμάζει τα ίδια τα παιδιά, το νου τους, το σώμα τους, τα πάντα, την εμπειρία τους, λοιπόν, γύρω από το επάγγελμα που κάνουν. Ένα παιδί ταλαντούχο, το οποίο ήρθε όντως η κατάλληλη πρόταση και με αυτά τα λεφτά θα αφήσει και λεφτά στο Παναθηναϊκό και θα πάρει λεφτά ο ίδιος και δεν εκβιάστηκε ή δεν εκβίασε κανέναν και όλα κύλησαν ομαλά. Ήταν μια φυσική εξέλιξη. Βέβαια, ο παίκτης είναι πάρα πολύ καλός, πολλά υποσχόμενος και θεωρώ ότι ο νεαρός Αλεξανδρόπουλος που του στείλουν με χαιρετισμούς κάποια στιγμή θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Πιο μεγάλος. Στο Επανιδίν, άλλωστε λέει εκεί, πάει Παναθηναϊκός, έτσι. Στο Επανιδίν, έτσι. Στο Επανιδίν, βεβαίως, διότι ταξίδι, παλικάρι μου, κάνε το ταξίδι σου, πάρε τις παραστάσεις σου, ζήστο. Ζήστο και εμείς εδώ είμαστε. Θα περιμένουμε έναν Αλεξανδρόπουλο που μεθαύριο θα βοηθήσει και την ομάδα που γεννήθηκε. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο, γιατί έχει κλείσει και λίγο ο λαιμός μου, γιατί τραγουδούσα προχθές με την Πάολα. Α, ναι, και εσύ. Ναι, ναι. Να πούμε πως κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την ΑΕΚ. Τετάρτη με την ΑΕΚ. Που λογικά μπορεί να έχουν και εξαφανιστεί κιόλας. Έτσι. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Ίσως να υπάρχει και sold out. Ξέρω πολύ καλά ότι λίγα πρέπει να έχουν μείνει. Κι αν έχουν μείνει, τα καλά φεύγουν. Ξέρεις, με το που ξεκινάει στις 3, νομίζω, χθες άνοιξε. Μόνο παιδιά, μόνο διαδικτυακά, έτσι δεν υπάρχουν. Δεν ανοίγουν τα. Να πάτε στο γήπεδο όπως γινόταν παλιά. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το πώς ακριβώς μπορείτε να παραλάβετε εισιτήρια. Άνοιξε στις 3 χθες. Οπότε, αν υπάρχουν μερικά ακόμα, μπορείτε να μπείτε για να πάτε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου εκεί όλοι στο Κοροπή ζουν και αναπνέουν για αυτό το παιχνίδι. Έχουμε και επιστροφή του Ξέγκεφελτ στις προπονήσεις. Είναι καλό νέο. Ο Μάγνουσον ήδη έκανε προπονήσεις, οπότε θα είναι και βασικός από ό,τι φαίνεται. Απλά για το Ξέγκεφελτ θα το δούμε, όπως και για τον Χουανκάρ, ο οποίος και χθες έκανε μέρος της προπόνησης. Πιστεύω ότι την Παρασκευή θα ξέρουμε σίγουρα αν ο Χουανκάρ θα είναι στις βασικές επιλογές, αν θα κάνει όλες τις προπονήσεις μέχρι και την Παρασκευή, για να δούμε αν θα είναι βασικός. Αν δεν είναι, αν δεν είναι έτοιμος δηλαδή, θα παίξει ο Γκάνεα στη θέση του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τουλάχιστον δεν θα δούμε πάλι Σάρλια. Λοιπόν, το ίδιο θα πούμε και για τον Σέγκεφελτ, ο οποίος προπονείται και αυτός σε full ρυθμούς. Απλά αν κρίνει ο Γιωβάνοβιτς ότι είναι και αυτός έτοιμος, θα δούμε άλλο μυθικό δίδυμο, Μάγνουσον Σέγκεφελτ, με τους δύο βασικούς πλέον στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Κανονικά προπονείται και ο Μπερνάρ, να πούμε. Απλά επειδή θεωρεί και ο Γιωβάνοβιτς ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος, είχε και ένα μικρό τραυματισμό, πέρασε και κορονοϊό, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος αποθεώθηκε στη Λεωφόρο. Πολλές φωτογραφίες, selfie και όλα αυτά με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Σίγουρα θα είναι στην αποστολή και ίσως πάρει χρόνο συμμετοχής. Για βασικό δεν τον βλέπω να ξεκινάει ο Μπερνάρ, ο οποίος πιστεύω να είναι πιο έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, που θα είναι πάλι στη Λεωφόρο με τα Γιάννηνα. Και μην μπερδεύεστε που παίζει πάλι στη Λεωφόρο Παναθηναϊκός. Απλά το παιχνίδι με το Λεβεδιακό έγινε αμοιβαία αλλαγή έδρας, επειδή δεν ήταν έτοιμο το γήπεδο του Λεβεδιακού. Και μετά είχε δύο παιχνίδια
εντός έδρας ΑΕΚ και με τα Γιάννενα που ακολουθούν. Θα παιχτούν και τα υπόλοιπα, εντάξει. Βέβαια, απλά στο δεύτερο γύρο θα έχουμε δύο έξω. Είναι απλά τα πράγματα. Και μακάρι να συνεχιστεί το σερί του Παναθηναϊκού, γιατί το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας του Παναθηναϊκού έχει πραγματοποιηθεί τη σεζόν 94-95, Λάζαρε, όταν ο Παναθηναϊκός είχε κάνει 9 στα 9. Λοιπόν, εκεί είχε ξεκινήσει σούπερ στο πρωτάθλημα. Να δούμε φέτος τι θα κάνει. Είμαστε στο 3 στα 3. Να δούμε αν περάσει και την ΑΕΚ. Και μην ξεχνάς, όπως λένε και στο χωριό σου, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Οπότε, άμα κάνουμε καλό ξεκίνημα, πιστεύω αυτό θα είναι και καλό για την πορεία της ομάδας του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε για να δούμε, γιατί να πάμε και λίγο στα σχολεία. 4 λεπτά έχουμε, Σάκη μου, για να κλείσουμε. Οπότε να πάω λίγο. 4-5 λεπτά. Μπράβο, να πάω λίγο τρέχοντας για τον μπάσκετ. Ένα θα πω μόνο, πως έχει ξεκινήσει ήδη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Και χθες είχαμε ένα φιλικό με τον Απόλλωνα Πάτρας, όπου ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον Απόλλωνα με 97-63 και ήταν και κλεισμένο των θυρών το παιχνίδι αυτό. Ο Ντέρικ Ουίλιαμς ήταν ο πρωτοσκόρερ που έτυχε 20 πόντους και πολύ καλή απόδοση. Ο Χουανκάζ μάλλον με 15 πόντους και ο Γιώργος Καλατζάκης είχε 12 πόντους και τέλος ο Άντριος είχε επίσης 12 πόντι. Ο Ράντονιτς δεν ξέρετε ότι δεν έχει στη διάθεσή του τους διεθνείς. Το Γρηγόνης δηλαδή και τον Παπαγιάννη. Και συνεχίζεται η προετοιμασία και στο μπάσκετ. Πάμε και λίγο στον Εραστέχνη να δούμε το τι υπάρχει και στον Εραστέχνη. Μισό λεπτάκι. Γιατί έχουμε και το ίντερνετ που μας κάνει τα κόλπα. Για τους φίλους που ρωτάνε, να πούμε ότι στις 9.30 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στην Λεωφόρο. Μια βότα μικρή από τον Εραστέχνη, να πούμε πως για το τμήμα ποδοσφαίρου, το γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας με την Ελένη Ανδρικοπούλου για τη σεζόν 2022-23. Τα μέλη κοντεύουν στις 10.000, είναι 9.512 για την ακρίβεια, την ώρα. Πάει πάρα πολύ καλά και αυτό. Και εντάξει, δεν βλέπω και κάτι άλλο και από τον Εραστέχνη. Οι προετοιμασίες συνεχίζονται σε όλα τα τμήματα και υπάρχει και το διαδικτυακό κανάλι, θα είναι φέτος πλέον σε ισχύ, που μπορείτε να μπείτε στο site του Εραστέχνη να δείτε πώς μπορείτε να δείτε αγώνες του Παναθηναϊκού από όλα τα τμήματα, έτσι, με τι κόστος έχει και όλα αυτά, το διαδικτυακό κανάλι του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, για όλες, οτιδήποτε πληροφορία θέλετε από αυτό. Λοιπόν, αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο, φίλε. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ να προσθέσεις τίποτα. Όχι, αλλά περιμένω να κλείσεις με ένα από αυτά τα υπέροχα ανέκδοτα. Ξέρω ότι μας χάσανε οι φίλοι τόσο καιρό, ότι εντάξει, τώρα επανήλθαμε. Γυρίσαμε, ναι. Πήγαμε, δεν πήγαμε διακοπές, ξεκουραστήκαμε ή όχι, δεν έχει κανένα νόημα. Από Δευτέρα και από την άλλη εβδομάδα, βέβαια, και από σήμερα, όπως βλέπετε στο alert, ξεκινάμε και εμείς δυναμικά, θα μπούμε στους δικούς μας ρυθμούς. Στην προετοιμασία είμαστε ακόμα. Τη Δευτέρα σίγουρα θα μας ακούσετε και στον Ελλάδα FM 94,9. Στις 9. Ναι, 9.43. Στις 9 η ώρα το βράδυ και κάθε Πέμπτη εδώ πέρα θα τα λέμε από το alert. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για να πούμε και αυτό το ωραίο ανοίγμα? Είναι δύο φίλοι, ρε παιδί μου, και ο ένας είναι πολύ στενοχωρημένος γιατί χώρισε και μου λέει: τι έχεις, ρε φίλε, του λέει ο πρώτος. Λέει ο δεύτερος: τι να έχω, άσε με, παράτησε η Μαρία. Καλά, ρε, σου λέει, γιατί δεν της είπες ότι έχει σκεφτεί ο εκατομμυριούχο? Αυτό ήταν το λάθος μου, φίλε, της λέει, του είπε. Της το είπε αυτό και τι έγινε? Τώρα είναι θεία μου. Δεν το κατάλαβες. Και έχω και ένα με την τράπεζα. Λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο ο τύπος σε μια τράπεζα και λέει: γεια σας, καλημέρα σας, τράπεζα εκεί. Μάλιστα, πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε? Δεν θέλω να μου πείτε πόσα χρωστάω στο δάνειο. Μισό λεπτό, λέει η κοπέλα. Αλήθεια, σας ευχαριστώ πολύ. Και κλείνει το τηλέφωνο. Αυτό είναι καλό, φίλε. Αυτό κατά δήλωσή τους θα το γράψουν όλοι. Και θα το έχουν απόδειξη. Μισό λεπτό. Λοιπόν, Σάκη μου, άντε, καλή αρχή, αγόρι μου, καλή δική μας... Καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Αθλητική σεζόν, καλή τύχη στην ομάδα μας φέτος. Τα καλύτερα έρχονται
και πραγματικά το πιστεύω, τα καλύτερα έρχονται. Πάντα να είμαστε έτσι αισιόδοξοι άνθρωποι, ασχέτως άλλοι μπορεί να έχουν μεγάλες φιλοδοξίες, άλλοι λιγότερες. Να είμαστε όμως αισιόδοξοι, να κάνουμε το σταυρό μας για την επόμενη μέρα. Μπράβο. Που είμαστε ζωντανοί και υγιέστατοι και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν, μην ανησυχείτε. Τώρα που είπες για το να κάνουμε το σταυρό μας, βάζω μια ανωτελεία, θα κλείσω γιατί έχουν έρθει μηνύματα, δεν είπαμε κάτι για τον Μαρσέλο που είναι Ολυμπιακός. Εγώ θα πω ότι καλό είναι να έρχονται τόσοι, να έρχονται μεγάλου βεληνικούς παίκτες και στο φετινό πρωτάθλημα, όπως ο Μπερνάρ, όπως ήρθε ο Μαρσέλο, όπως ήρθαν δύο παίκτες της ΑΕΚ και ο Άρης έκανε καλές κινήσεις. Ελπίζω ερχόμενοι αυτοί οι παίκτες. Ανοίγουν και ο δρόμος να έρχονται καλοί και μεγάλοι παίκτες στην Ελλάδα. Καλό είναι αυτό. Να δούμε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα φέτος, τουλάχιστον στη χώρα μας. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε αυτό τον παίκ. Τώρα, και με περισσότερα κιλά, έτσι. Δεν ξέρω αν τον πήρε με γραμμάρια. Καλά έκανε. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, και επειδή είπες να κάνουμε το σταυρό μας πριν, εγώ κλείνω με αυτό εδώ. Ποιο? Πάει μια κοπέλα στον παπά και λέει: Πάτερ, απάτησα τον άνδρα μου. Δεν πειράζει, κόρη μου. Κάνε το γύρο του ναού όσες φορές το έκανες και θα συγχωρηθεί η αμαρτία σου. Πατήρ, πάω να πάρω το ποδήλατο και έρχομαι. Καλό βράδυ από μένα. Εντάξει, λοιπόν, έγραψε σήμερα, φίλε. Καλή έγραψε. Συνέχεια. Άντε, καλό βράδυ. Χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Δευτέρα, 9 η ώρα το βράδυ, Ελλάδα FM 94,2. Και την επόμενη Πέμπτη, εδώ, την Πέμπτη πάλι εδώ πέρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Σε όλους. Ευχαριστούμε τη Ρία, όλο το προσωπικό εδώ πέρα του Alert TV, τη διοίκηση, να είστε όλοι καλά και εσείς που μείνατε μέχρι τώρα και μας παρακολουθήσατε, να έχετε την υγεία σας. Γεια σας. Γεια σας.